Carmine, que només ho tia fet a l'Apoll de Catalunya, tot posseix la dia de llis, i poll i grame. I tan i sentit plesi i etic climatiqui a la lli, o via un tan guille. Milusi ja periodismo, des de l'Ipansis, Metris, Tono Ripon, mia cajara epistemonική προσέγγιση στη ρηπάνση της ατμόσφαιρας. Γίνεται μια πρόσθετη πράξη το 97, το 94 βγαίνει η συνθήκη πλαίσιο, το 97, τρία χρόνια αργότερα, γίνεται μια πρόσθετη πράξη που έχει μείνει σε εμάς γνωστή πλέον ως πρωτόκολλο του Κιότο. Και τι κάνει, σαν υποχρηματιστήριο τον ρήτη. Αυτές είναι οι αλλαγές που συντελέστηκαν και οι άνθρωποι που έζησαν το 94 ήξεραν ότι η συνθήκη πλαίσιο είναι κάτι καλό. Οι άνθρωποι που ξαφνικά ξύπνησαν το 97 και είδαν το πρωτόκολλο του Κιότο είπαν πάρα πολύ ωραία, αφού ακολουθεί τη συνθήκη πλαίσιο, μια χαρά φάνηκε αυτό. Και ερχόμαστε 20 χρόνια, 19 χρόνια αργότερα να πούμε ότι δεν ήταν αυτό που νομίζαμε. Το καταλαβαίνουμε τώρα γιατί μπορούμε μακροσκοπικά να το κρίνουμε, γιατί υπάρχουν γραμμένα πια. Αυτό είναι το περιεχόμενο του βιβλίου. Είναι ουσιαστικά να άρει ένα μύθο, να αποδομήσει ένα μύθο που δεν ξεκίνησε ως μύθο, ξεκίνησε ως ένα φαινόμενο φυσικό, υιοθετήθηκε ως πράξη πολιτική και έγινε μύθος. Γιατί πάτησε σε ένα πολύ θετικό πρόσημο που είχε καταφέρει να διαμορφωθεί στη συλλογική συνείδηση.